Εσάς περαστικά θέλω να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δόξα τω Θεώ. Ήταν κρύωμα, έτσι δεν είναι? Ήταν, ναι, ένα πολύ καιρό κρύωμα. Πάρα πολύ καιρό. Μέσα στο νοσοκομείο. Και είναι και εξαντλητικό γιατί έχετε παράσταση, έχετε τον Τάρση. Δεν πειράζει. Αυτά είναι σε εμάς είναι συνηθισμένα στους ηθοποιούς. Είναι λίγο σαν να είσαι στρατιώτης όταν την εποχή που κάνανε καψόνια στο στρατό. Δεν νομίζω ότι τα κάνουν πια τώρα. Αλλά το έχουμε πάρει απόφαση την ώρα που έχουμε διαλέξει αυτό το επάγγελμα ότι έτσι είναι τα πράγματα. Σήμερα τουλάχιστον δεν κρύωνα. Γιατί είχαν φροντίσει και είχαν πιο σωστό κλιματισμό και μπόρεσα να το παρακολουθήσω με πάρα πολύ άνεση και χαρά. Πάντως και σήμερα ήταν και πιο επιεικής, νομίζω, ειδικά εσείς. Να σας πω κάτι, είμαι επιεικής, δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσω να είμαι επιεικής. Ναι. Δεν ξέρω ότι αυτός που έχει δυνατότητα ή αυτός που μάλλον πάρω αντίστροφα, αυτός που δεν έχει, χρειάζεται επιεικία για να μπορέσει να ανοιχτεί η ψυχή του και να δείξει τις ικανότητές του. Αυτός που έχει ικανότητες χρειάζεται ένα μέτρο να τον κρατήσει προς τα κάτω. Έχω την αίσθηση από τους πολλούς δασκάλους που είχα στο θέατρο και ήταν οι δάσκαλοι, σκηνοθέτες δάσκαλοι και μεγάλοι δάσκαλοι, ότι αυτό χρειάζεται και να έχουμε μια πολύ μεγάλη πειθαρχία σε αυτό που έχει πολύ μεγάλες ικανότητες και να ανοίγουμε τους ορίζοντες σε αυτούς που έχουν λίγο λιγότερες. Υπάρχει πάντα ένα μέτρο. Και ξέρετε κάτι, στο κάτω-κάτω, στο τέλος, από ό,τι έχουμε δει, πραγματικά στο αποτέλεσμα παίζει τεράστιο ρόλο η γνώμη του κοινού. Γιατί το κοινό μας αφορά, στο κοινό παίζουμε, το κοινό είναι και πάρα πολύ απρόβλεπτο και έχει και ένα φοβερό ένστικτο. Τις τελευταίες ημέρες οι διαγωνιζόμενοι του Dancing έχουν δεχτεί μια πολύ αυστηρή κριτική. Ποια είναι η δική σας θέση? Να σας πω κάτι. Είναι αρχή μου να μην σχολιάζω σχόλια. Παρακοιτάζω μονάχα τη δουλειά που κάνω. Ποτέ δεν ασχολήθηκα με το τι είπανε για κάτι ή τι δεν είπανε για κάτι. Ασχολήθηκα αν άρεσε στον κόσμο, αν δεν άρεσε στον κόσμο, αν είχε ανταπόκριση, αν δεν είχε ανταπόκριση. Επειδή ήμουν και από πολύ μικρή παραγωγός των ίδιων των θεατρικών έργων, τι θα ασχοληθώ με το τι θα πούνε. Ασχολιόμουν πάντα με το τι θα κάνουμε. Άρα, ο καθένας είναι ελεύθερος να λέει ό,τι θέλει. Εγώ ένα ξέρω και θέλω να πω, ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι χαράς. Είναι ένας διαγωνισμός, δεν είναι που γίνεται από επαγγελματίες χορευτές, για να δώσει χαρά για το Make a Wish, έτσι. Οπότε, από εκεί και πέρα υπάρχει μια αυστηρότητα σε εισαγωγικά και μια ειδικότητα πάλι σε εισαγωγικά για τη χαρά του σοου. Πολύ σωστή.